Κυρίες, κύριοι και παιδιά, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα μηχανή του χρόνου που σήμερα θα μας ταξιδέψει στην ταραγμένη δεκαετία του 40. Δηλαδή, στα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Θα σας μιλήσουμε για μία σκοτεινή εποχή που διαδέχθηκε την εποποιία του ελληνικού στρατού στα βουνά της Ηπείρου. Και θα προσεγγίσουμε την ιστορία και από τις δύο όψεις. Και από την πλευρά των ηρών του μετόπου που καταδίωξαν τους Ιταλούς εισβολείς, αλλά και από την πλευρά αυτών που συνθηκολόγησαν όταν ο Γερμανικός στρατός μπήκε τον Απρίλιο του 41 στην Ελλάδα. Η μηχανή του χρόνου παρουσιάζει σήμερα την ιστορία των δοσιλόγων, δηλαδή των Ελλήνων εκείνων που συνεργάστηκαν με τον Χίτλερ σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο. Τσολάκογλου, Λογοθετόπουλος και Ράλης ήταν οι τρεις κατοχικοί πρωθυπουργοί. Ο πρώτος, ο αντιστράτηγος Γεώργιος Τσολάκογλου, ήταν τότε διοικητής του Τρίτου Σώματος Στρατού στην Ήπειρο. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ήταν ένας επιτυχημένος αξιωματικός, ο οποίος είχε λάβει μέρος και στη Μικρασιατική εκστρατεία. Αυτές είναι οι λιγοστές εικόνες που υπάρχουν από την είσοδο των γερμανικών στρατευμάτων βεβαίως στην Αθήνα και την υπογραφή της συνθήκης συμφωνίας του Τσολάκογλου βεβαίως με τους γερμανούς αξιωματικούς της Βέρμαχτ που έφτασαν βεβαίως στην πρωτεύουσα. Ο Τσολάκογλου πίστευε ότι η υπόθεση του πολέμου είχε χαθεί. Έτσι έσπευσε να συνεργαστεί με τους κατακτητές. Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του πρώην Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη για την αεροπορική επιδρομή των Γερμανών κατά την υποχώρηση του ελληνικού στρατού. Δείτε το. Τον Απρίλιο του 1941 οι ελληνικές δυνάμεις προελάβουν στην Αλβανία. Οι Γερμανοί σπέβδουν στην Ελλάδα για να σώσουν τους Ιταλούς που γνωρίζουν μόνο ήττες. Ο ελληνικός στρατός αναθεωρεί τα πολεμικά του σχέδια. Το Γενικό Επιτελείο από τις 8 του μηνός διέταξε να σταματήσουν οι επιχειρήσεις προς τους Ιταλούς και να κρατήσουμε μια αμυντική στάση. Και αμέσως μετά άρχισε σκέψεις πού θα πάμε για να αμυνθούμε εν συνδυασμό με τις αγγλικές δυνάμεις που είχαν έρθει για να βοηθήσουν την Ελλάδα. Ο Μεταξάς πιέζει τους Άγγλους για πιο ουσιαστική βοήθεια. Ζητούσε πολύ περισσότερες δυνάμεις για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τη Μακεδονία και ο ταλαιπωρημένος ελληνικός στρατός στην Ήπειρο κινδυνεύει άμεσα. Υπάρχει ο κίνδυνος, ο πολύ σημαντικός κίνδυνος, έτσι, να περικυκλωθεί το τμήμα στρατιάς Ήπειρου, το οποίο πολεμάει ακόμα εναντίον των Γερμάνων. Και μάλιστα πολεμάει εναντίον μιας επίλεκτης γερμανικής δύναμης, της δύναμης των SS σωματοφυλακής Αδόλφος Χίτλερ. Στις 21 Ιανουαρίου του 1941 ο Μεταξάς πεθαίνει. Η δικτατορική κυβέρνηση που είχε στελεχωθεί κυρίως από ευνοούμενους και όχι από ικανούς, μένει ακέφαλη. Εν καιρό πολέμου, πρωθυπουργός αναλαμβάνει ένας οικονομολόγος, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Αλέξανδρος Κορίζης. Η εντολή είναι αντίσταση για να δοθεί χρόνος στους Άγγλους. Η απόφαση της κυβέρνησης και του Γεωργίου είναι ότι ο ελληνικός στρατός αντιστέκεται μέχρι να υποχωρήσουν οι Εγγλέζοι και να αποχωρήσουν από την Ελλάδα. Τους δίνουν χρόνο δηλαδή να υποχωρήσουν. Είχαν την αξίωση να εξοντωθεί ένας ολόκληρος ελληνικός στρατός, να πάθουμε τις συμφορές για να φύγουν ανετότερα μερικές χιλιάδες Εγγλέζοι. Στις 20 Απριλίου ο Χίτλερ δέχθηκε χιλιάδες ευχετήριες κάρτες και δώρα. Ήταν τα γενέθλιά του. Το πιο ευχάριστο δώρο έρχεται από την Ελλάδα. Ο αντιστράτηγος Γεώργιος Τσολάκογλου, αγνοώντας τις διαταγές για άμυνα μέχρι εσχάτων, αποφασίζει να παραδώσει τα ελληνικά όπλα στις 20 Απριλίου του 41. Παίρνει την απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη του και την γνώμη των άλλων συναδέλφων του, του στρατεύματος. Γιατί το κάνει αυτό? Ο Τσολάκογλου είναι βαθιά πεπισμένος ότι η υπόθεση του πολέμου έχει χαθεί.
Την επιλογή του Τσολάκογλου στηρίζει και ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων Σπυρίδων. Ο Σπυρίδων λοιπόν, ο οποίος ήταν η ψυχή της προσπάθειας, όχι απλώς δεν ελέγχθηκε, όχι απλώς δεν τιμωρήθηκε, αλλά επιβραβεύθηκε ως εν συνεχή Αρχιεπίσκοπος Αθηνών. Οι εφημερίδες που μπήκαν αμέσως σε καθεστώς λογοκρισίας προσπαθούν να ωρεοποιήσουν την κατάσταση. Η υπογραφή σας εις Θεσσαλονίκη ανακοχή αποτελεί το τραγικόν αλλά κάθε άλλο μειωτικόν τέλος ενός άνισου αγώνος διεξαχθέντος επί εξάμηνων. Η δόξα της Ελλάδος παραμένει αμείωτος. Η απόφαση του Τσολάκογλου δίχασε. Για κάποιους ήταν προδότης, για άλλους έκανε την πιο ρεαλιστική επιλογή. Είχε σαν αποτέλεσμα να γλιτώσουμε ζωές. Ο πόλεμος βέβαια από την ώρα που οι Γερμανοί είχαν σπάσει το μέτωπο ήταν τελείως αδύνατο να συνεχιστεί. Μπορούσε να κάνει πολλά περισσότερα από ότι από το να υπογράψει την συνδικολόγηση. Και η τραγωδία εκείνων των ανθρώπων που πολεμούσαν επί τόσους μήνες να έρθουν πεζοί από την Αλβανία στην Αθήνα. Έφτασαν αρακέδητοι και εξαθλιωμένοι. Ο Τσολάκογλου στα απομνημονεύματά του υποστήριξε ότι έτσι εμποδίστηκε η αιχμαλωσία χιλιάδων Ελλήνων στρατιωτών. Είναι γνωστή η τύχη που έχουν επιφυλάξει οι Γερμανοί μετά την κατάληψη Ιουγκοσλαβίας για το Ιουγκοσλαβικό στρατό, ο οποίος εχμαλωτίστηκε στο σύνολό του και επομένως αυτό το δεν θέλει που δεν είναι επανελευθεί ο Τσολάκογλου στην περίπτωση της Ελλάδας. Η είδηση της συνθηκολόγησης, τη θυμάστε. Μας ήρθε αντίλαλος, μακρινός αντίλαλος. Δεν είχαμε επαφές. Είμαστε χωμένοι, χαμένοι και προπατούσαμε στα βουνά της Πίνδου. Μας ήρθε ο αντίλαλος ότι συνθηκολόγησε. Υπήρξε απογοήτευσης, κριτική στην ανάμεικτα, πράξη αυτή. Ανάμεικτα αισθήματα. Τι κριτική να κάνεις όταν δεν έχεις καμία δυνατότητα να συνεχίσεις τον ένα προαγώνα. Εκ των υστέρων εύκολες είναι οι κουβέντες. Στην ουσία η συνθηκολόγηση σε εκείνη την ώρα ήταν το αναγκαίο τέρμα μιας πολεμικής περιπέτειας η οποία είχε λήξει. Ο ελληνικός τύπος εξακολουθεί να θριαμβολογεί υπέρ του ελληνικού στρατού ακόμα και 4 ημέρες μετά τη συνθηκολόγηση. Η ρίση του Τσόρτσιλ γίνεται πρωτοσέλιδο. Δεν θα λέγομεν πλέον ότι οι Έλληνες επολέμησαν ως ήρωες, αλλά ότι οι ήρωες πολέμησαν ως Έλληνες. Ο Χίτλερ, με αφορμή τις εξελίξεις στην Ελλάδα, δηλώνει: «Η ιστορική δικαιοσύνη μου επιβάλλει να διαπιστώσω ότι ο Έλληνς στρατιώτης επολέμησε με το μεγαλύτερον θάρρος και παρεδόθη μόνο όταν η συνέχιση της αντιστάσεως δεν ήταν πλέον δυνατή και δεν είχε κανένα λόγο». Ένα πράγμα που στην Ελλάδα δεν είναι καθόλου γνωστό είναι ότι τότε ο Χίτλερ έκανε κάτι που είναι πρωτοφανές στην παγκόσμια ιστορία. Ενώ ο ελληνικός στρατός κάπου 300.000 αξιωματικοί αλλά οι πολλοί στρατιώτες είχε συνθηκολογήσει, ενώ σύμφωνα με το δίκαιο της Γενέβης, το διεθνές δίκαιο, μπορούσε να μας πάρει εμάς όλους, οι στρατιώτες εχμάλωτοι σαν υποχρεωμένοι να παρέχουν σωματική εργασία, η αξιωματική όχι, κατά τη σύμβαση της Γενέβης. Είχε δηλαδή στη διάθεσή του πάνω από 250.000 εργάτες. Από θαυμασμό προς την αρχαία Ελλάδα μας άφησε ελεύθερους. Δεν μας συνέλαβε εχμάλωτους, δεν μας πήγε στη Γερμανία. Η πρώτη συνθηκολόγηση αναφέρει ότι η υπογεγραμμένη στρατηγή του Ανδρείου Γερμανικού στρατού και του Ανδρείου Ελληνικού συνομολόγησαν τα κάτωθη. Ένας από τους όρους ανέφερε ότι οι Έλληνες αξιωματικοί θα φέρωσε την εξάρτηση και τον οπλισμό των τιμητικός, μη θεωρούμενοι ως εχμάλωτοι. Η συνθηκολόγηση με τους Γερμανούς θεωρήθηκε ευνοϊκή. Θεωρούν και δικαίως ότι ο πόλεμος με την Ιταλία είχε λήξει υπέρ της νίκης των ελληνικών όπλων. Επομένως, δεν θα ήθελαν επουδενή λόγο να συνθηκολογήσουν με ένα στρατό τον οποίο είχαν πριν από λίγους μήνες νικήσει. Έξαλλος ο Μουσολίνη ζήτησε προσωπικά από τον Χίτλερ να υπογράψει και άλλη συνθηκολόγηση.
Ο Φίρερ δέχτηκε και ο Τσολάκογλου συμμορφώθηκε. Καταγκάστηκε ο Τσολάκογλου και υπέγραψε και δεύτερη συνθήκη μετά, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο, και με τους Ιταλούς, η οποία δεν ήταν τόσο ευνοϊκή. Τελικά στο τρίτο πρωτόκολλο συνθηκολόγησης, οι Έλληνες δεν περιγράφονται ως Ανδρείοι. Τη συμφωνία υπογράφουν και οι ηττημένοι Ιταλοί. Στο δεύτερο άρθρο αναφέρεται ότι οι ανήκοντες στην ελληνική στρατιά Υπήρου Μακεδονίας είναι εχμάλωτοι πολέμου. Και άπαντες οι Ιταλοί εχμάλωτοι πρέπει να παραδοθώσουν αμέσως εις τα Ιταλικά στρατεύματα. Ενώ οι Έλληνες στρατιώτες υποχωρούν χωρίς τον οπλισμό τους, οι Γερμανοί βομβαρδίζουν ανηλαιώς. Εβομβαρδίστη η περιοχή των Μεγάρων και της Σκαίας. Επλήγει από βόμβας και ανεφλέγει του επιβατηγών πλοίων Ελλάς πλήρες γυναικοπαίδων, έγραφαν οι εφημερίδες. Εβομβαρδίστη η Κόρινθος και η περιοχή Πειραιός. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, που έζησε την υποχώρηση του ελληνικού στρατού, έζησε και τον άγριο βομβαρδισμό της Κορίνθου. Η υποχώρηση ήταν περιπετειώδης. Εμείς περάσαμε, εγώ έφτασα στο... Πέρασα από την Αρατινή απέναντι στο Αίγιο. Δεν πρόλαβα να μπω στην τελευταία μου στο στοιχείο, η οποία πέρασε προς την Αθήνα. Χάσα το τρένο. Μπήκα στο επόμενο τρένο, το οποίο δεν έφτασε ποτέ, γιατί βομβαρδίστηκε στην Κόρινθο. Είχε ένας τρομερός βομβαρδισμός, ο χειρότερος του πολέμου, στο σταθμό της Κορίνθου. Τρεις αμαξοστοιχίες γεμάτες από στρατιώτες, κρεμνόμαστε σαν τα σταφύλια. Από πάνω, από το πλάι, από παντού ήταν. Τυπηθήκατε από τα Στούκας. Οι τα Στούκας επετέθησαν παρά την ανακοχή, διότι εκείνη την εποχή οι Εγγλέζοι έφευγαν προς νότο. Οι Εγγλέζοι βεβαίως δεν είχαν δικαιολογήσει, πολεμούσαν. Και οι Γερμανοί, νομίζοντας ότι χτυπούν Αγγλέζους, χτύπησαν το σταθμό και χτύπησαν στο Ψαχνό. Ήταν το τραγικότερο ίσως περιστατικό της εποχής εκείνης. Κάτω από αυτές τις συνθήκες και με αυτά τα πρόσωπα έγινε η συνθηκολόγηση. Σε λίγο, στο δεύτερο μέρος εκπομπής, η είσοδος των Γερμανών στην Αθήνα. Πώς αντέδρασαν οι πολίτες, η συνθηκολόγηση και ο αγγυλωτός σταυρός στην Ακρόπολη. Η πρώτη ανακοίνωση του Τσολάκογλου που πάγωσε όλους τους πατριώτες. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής ξεκινάμε ένα πρωτοσέλιδο λογοκριμένο βέβαια εκείνης της εποχής που βεβαίως ανακοινώνει πως οι Γερμανοί εισήλθαν στην Αθήνα. Πως συνετελέστη δηλαδή η είσοδος των γερμανικών στρατευμάτων στην πόλη των Αθηνών και η συγκριτική τελετή παραδόσεως βεβαίως, όλα αυτά είναι λογοκριμένα. Είναι η τραγικότερη ίσως στιγμή στη μακραίων ιστορία της Αθήνας, η είσοδος του γερμανικού στρατού. Οι Έλληνες τον υποδέχτηκαν με σιωπή. Αμέσως μετά υψώθηκε η γερμανική σημαία στην Ακρόπολη. Σε υψηλότερο σημείο από την ελληνική. Και θα δούμε αριστερά την πρώτη φωτογραφία, ημερομηνία 28 Απριλίου, Δευτέρα, του 1941. Σε υψηλότερο σημείο η σημαία των Γερμανών με τη σβάστικα, σε χαμηλότερο η ελληνική. Δεν πέρασαν πάρα πολύ καιρός. 26 Ιουνίου του 1941 εγέννητο χθες η τελετή της υψώσεως της ιταλικής σημαίας στην Ακρόπολη, γράφουν εφημερίδες. Και βεβαίως στη δεύτερη φωτογραφία λείπει εντελώς η ελληνική σημαία και έχουμε την ιταλική και την ναζιστική γερμανική σημαία. Δεν ήταν λίγοι όμως εκείνοι που υποστήριξαν ότι ακόμα και σήμερα ο Τσολάκογλου με τη συνθηκολόγηση διέσωσε τους Έλληνες στρατιώτες από την αιχμαλωσία. Οι επικριτές όμως εξαβαλλούν αδυσόπιτη επίθεση στο στρατηγό που λιβάνιζε όπως καταγγέλουν το Χίτλερ. Δείτε λοιπόν τη χαρακτηριστική πρώτη μερίσι διαταγή του Τσολάκογλου, του πρωθυπουργού δηλαδή, του κατοχικού προστραγωνιστέντα όπως γράφει στρατό. Συμμόρφωσης προς τη νέα τάξη είναι ο τίτλος. Και σας διαβάζω. Τώρα που χάρισε στην γενναιόψυχη
χειρονομίαν του Φίρερ, αρχηγού του γερμανικού έθνους, απεδώθη η ελευθερία εις πάντα στους αξιωματικούς και ο πλήτας, έχω να απευθύνω προς πάντα στους πολεμιστές μου κλπ. Κλπ. Τα επόμενα και απευθύνει το μήνυμά του. Τα υπόλοιπα στο βίντεο που ακολουθεί. Στις 27 Απριλίου οι εφημερίδες γράφουν ότι έχετε διαθέσιμον, δώσετε το δια τους στρατιώτες της Ελλάδος, αυτούς που κατέφυγον εις την πρωτεύουσαν και δεν έχουν που την κεφαλήν κλείνε. Την ίδια ημέρα οι Γερμανοί παρελάβουν στην Αθήνα. Τα προπαγανδιστικά πλάνα της εποχής δείχνουν Αθηναίους να υποδέχονται τους Γερμανούς χειροκροτώντας. Η αλήθεια είναι ότι στην είσοδο της πόλης βρέθηκαν μόνο υπάλληλοι της γερμανικής πρεσβείας, Ιταλοί και ελάχιστοι Έλληνες που αργότερα θα συνεργάζονταν μαζί τους. Οι Αθηναίοι την ώρα της παρέλασης ήταν κλεισμένοι στα σπίτια. Τα κλειστά παραθυρόφυλλα έστελναν στον κατακτητή το μήνυμα. Απτόητοι οι Γερμανοί υψώνουν στην Ακρόπολη της Βάστικα. Λίγο αργότερα κατέβασαν την ελληνική σημαία για να υψώσουν και την ιταλική. Όταν οι Γερμανοί μπήκαν στην Αθήνα, δεν έλειψαν και οι αυτόκλητοι συνεργάτες που ήθελαν να αναλάβουν την πρωθυπουργία της κατεχόμενης χώρας. Δεν δέχτηκαν όλους αυτούς τους κεροσκόπους από τα φασιστοειδή γκρουπούσκουλα που κυκλοφορούσαν και που στέλνανε ενθουσιώδη γράμματα και τηλεγραφήματα στον Χίτλα με την ελπίδα ότι θα τους διορίσει πρωθυπουργό. Οι Ιταλοί ήθελαν να βάλουν ένα δικό τους ανδρίκελο. Ο Τσιάνο γράφει, ας πούμε, σε ημερολόγιο του ότι αυτή η ιστορία με τον Τσιλάκου δεν μ' αρέσει καθόλου. Οι Γερμανοί που μας τον κουβαλάνε, αυτοί θέλουν ένα προτεκτοράτο με κάποιο ανδρίκελο των Ιταλών. Ναι. Είχαν ξεσάψει ακόμα κάτι πρίγκιπες από το Βυζαντινής καταγωγής και που ζούσε κάτι Λάσκαρη ή κάτι άλλο, ας πούμε, που ζούσαν στην Ιταλία για αιώνες και είχαν ιταλοποιηθεί φυσικά. Οι κατακτητές επέλεξαν τελικά για πρωθυπουργό τον συνεργάσιμο Τσολάκογλου. Όταν έμαθε ότι δεχόταν ο Τσολάκογλου, είπε ούτε συζήτηση αυτός να αναλάβει, που είναι και στρατηγός και τα λοιπά. Ο στρατός για αυτούς ήταν το παν. 29 Απριλίου ο Τσολάκογλου ορκίζεται κατοχικός πρωθυπουργός στα Παλαιά Ανάκτορα. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος αρνείται να τον ορκίσει. Ο Αρχιεπίσκοπος ο Χρύσανθος ήταν γερμανομεθής με μια ιστορία από την Μικρά Ασία πατριωτική. Αρνήθηκε να ορκίσει την κυβέρνηση Τσολάκογλου, αρνήθηκε να κάνει μια δέηση στην εκκλησία, στην Μητρόπολη για τα γερμανικά στρατεύματα και οι Γερμανοί τον διώξαν, καπαραθυρώσαν και βάλανε τον Δαμασκηνό. Επομένως, πρέπει να πατριώτης θα θεωρηθεί ο Τσολάκογλου. Την πρώτη μερίσια διαταγή ως πρωθυπουργός, ο Τσολάκογλου σπέβδει να υμνήσει τους Γερμανούς, κηρύσει εχθρούς τους Άγγλους και καλεί τους Έλληνες να ενστερνιστούν τον ναζισμό. Ιδού η μερίσια διαταγή. Ο γερμανικός στρατός δεν ήλθεν ως εχθρός, ως πολέμιος, ήλθεν ως φίλος. Κατέλαβε τα εδάφη μας δια να εκδιώξει εκ της υπηρετικής Ελλάδας τους Άγγλους. Ήτινες κακή τη μοίρα προσεκλήθησαν παρά της εγκληματικής κυβερνήσεως εις το εθνικό μας έδαφος. Και όταν άρχισε να ασκεί την Πρωθυπουργία, άπειρος περί τα πολιτικά ζητήματα, πράγματι εξετράπησε μεγαλοστομίες που ήταν μειωτικές για το κύρος της χώρας τελούσες υποκατοχή. Εν την περιπτώσει ταύτη, συνεχίζει στο διάγγελμα του Τσολάκογλου, έχουμε υποχρέωση να δείξουμε τα φιλικά μας αισθήματα, να συμμορφωθούμεν προς τη νέα τάξη πραγμάτων και να εστερνιστόμεν τα μεγάλα δόγματα και τας υψηλάς αρχάς του εθνικοσοσιαλισμού, της νέας αυτής πολιτικής θρησκείας, την οποία η φωτεινή διάνοια
και η μεγάλη ψυχή του Φίρερ δημιούργησε. Καμιά δουλειά δεν είχε να γίνει πρωθυπουργός του Τσολάκουλου. Απόλυτος καμιά δουλειά. Δηλαδή, ο Τσολάκουλου, αν θέλετε τη δική μου ιστορική κρίση, είναι απόλυτα καταδικαστέως από εκεί και πέρα. Σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές, οι Έλληνες όφυλαν να συνεργαστούν με τους Γερμανούς για το καλό της χώρας. Θα του δίνανε σε γκαουλάιτερ, σε ανθρώπους της δικής τους δηλαδή εμπιστοσύνης, είτε Γερμανούς είτε Ιταλούς. Οπότε οι επιπτώσεις για τη χώρα θα ήταν φοβερά δυσμενείς. Στα απομνημονεύματά του, ο Τσολάκογλου, που ήταν το φως της δημοσιότητας στη δεκαετία του 50, υποστήριξε ότι αρκετοί πολιτικοί της εποχής, αργότερα κατήγοροι του, ήταν σύμφωνοι με το σχηματισμό της κυβέρνησης. Ανάμεσα σε αυτούς, Πάγκαλος, Γονατάς, Παπανδρέου, Τσαλδάρης, Σβόλος, Μερκούρης και Στεφανόπουλος. Διέπραξαν κάτι το οποίο είναι ηθικά καταδικαστέο. Από την άλλη μεριά όμως, είχαν και πολλά επιχειρήματα υπέρ αυτών. Δηλαδή, τι έπρεπε να γίνει στην Ελλάδα, δεν έπρεπε να υπάρξει μια μορφή κυβερνήσεως ελληνικής, η οποία σε συνεννόηση με τον κατακτητή να προσπαθήσει κατά το μέτρο του δυνατού να απαλύνει τα δεινά και τα προβλήματα. Προδότες, εφόσον συνεργαστήκαμε με τους Γερμανούς, εφόσον εγκρίναν όλα τα εγκλήματα των Γερμανών. Ο Τσολάκογλου παραμένει στον πρωθυπουργικό θόκο μέχρι τον Οκτώβριο του 1942. Όλη αυτή την περίοδο η Αθήνα αποδεκατίζεται από την πείνα. Οι μαυραγωρίτες οργιάζουν, οι δρόμοι της πόλης γεμίζουν νεκρούς. Οι φωτογραφίες εποχής κάνουν το γύρο του κόσμου και αποτυπώνουν το δράμα των ανθρώπων. Ο στρατηγός μοιράζει υποσχέσεις. Ξεκινά εφόδους για τον εντοπισμό των καρχαριών, έτσι τους αποκαλούσε, της μαύρης αγοράς. Τιμωρεί προσωπικά τους ασυνήθιτους με χαστούκια. Αλλά αντί να περιορίσει, τελικά γιγαντώνει το πρόβλημα. Οι εφημερίδες κάθε μέρα είχαν τέτοιου είδους δημοσιεύματα. Αμήλικτος ο διωγμός εναντίον των μεγαλοκαρχαριών. Νέα αλλεπάλληλη αποκαλύψη ανδρών και οργείων μαυραγωρητών. Ο κύριος πρωθυπουργός εν οργή ξυλοκοπεί διοχείρος 4 ασυνήθιτους εκμεταλλευτές του λαού. Η οικονομία με τα υπέρογκα έξοδα κατοχής καταραίει. Οι αγρότες δεν δίνουν τη λιγοστή παραγωγή τους για να πάρουν να έχουν αντάλλαγμα χαρτονομίσματα χωρίς αξία. Και τα στελέχη της κυβέρνησης συμμετέχουν με τον ένα ή τον άλλον τρόπο στο γενικότερο σύστημα διαφθοράς. Η κυβέρνηση αποτελείται κυρίως από ανώτατους αξιωματικούς, όπως οι στρατηγοί Παναγιώτης Δεμέστιχας, ο Σωτήρης Μουτούσης, ο Γεώργιος Μπάκος και ο Χαράλαμπος Κατσιμίτρος, ήρωας του Αλβανικού πολέμου. Η πρώτη προσπάθεια που έκανε ο Χίτλερ όταν κατέλαβε την Ελλάδα ήταν να βρει ανθρώπους συνεργάτες να διοικήσει τον τόπο. Και δυστυχώς βρήκε και μάλιστα τους αξιωματικούς, τους ανώτατους αξιωματικούς του στρατού. Από πολιτικά πρόσωπα σημαντικότερα είναι ο Κωνσταντίνος Λογοθετόπουλος, γνωστός για τα φιλογερμανικά του αισθήματα, και ο Υπουργός Οικονομικών Σωτήριος Γκοτζαμάνης, φιλοϊταλός. Αυτοί ήταν προσωπικότητες και έπρεπε να σεβαστούν τη θέση που είχαν, αλλά σαν στρατηγός, άλλωστε ήταν καθηγητής του Πανεπιστημίου. Αυτοί ασυμπαίνανε άνθρωποι κατώτεροι, ορισμένοι υπάλληλοι των Υπουργείων κτλ. Αυτοί ήταν φιλόδοξοι, ήταν άνθρωποι γερμανόφιλοι οπωσδήποτε, γερμανόφιλοι. Ήταν ευτυχής αυτοί οι δοσύλλογοι ότι συνεργάζονταν με τον άνθρωπο που εθαύμαζαν τον Χίτλερ. Όλοι αυτοί επίστησαν διότι έβλεπαν τον εαυτό τους ότι κάνουν μια θυσία, ας πούμε, χαντακώνουν τον εαυτό τους, αλλά ό,τι μπορούν να προσφέρουν στον κόσμο που πεινούσε και δυστυχούσε αυτό, θα μπορούσαν να το προσφέρουν. Ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί του έγιναν αμέσως όργανα των Γερμανών. Ό,τι του ζητήθηκε το δώσανε, είτε χρηματικό, είτε ηθικό, είτε οτιδήποτε άλλο. Γενικώς ήταν πλήρως ευθυγραμμισμένες με την ιδέα της νέας Ευρώπης που ο άξονας έκτιζε στην κατακτημένη από αυτόν Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Δεν είχαν την πολιτική ικανότητα. Δεν είχαν ένα αίσθημα πραγματικότητας. Δεν ήξεραν να προσαρμοστούν.
ήταν αξιωματικοί, ήξεραν να βγάζουν διαταγές. Δεν είχαν την πνευματική και αντίστοιχη ευληγησία για να χειριστούν τα ζητήματα και να εκμεταλλευτούν τις περιστάσεις. Με καλή έννοια. Ουσιαστικά, οι αρμοδιότητες της κυβέρνησης Τσολάκογλου είναι ανύπαρκτες. Η εξουσία της κυβέρνησης Τσολάκογλου περιοριζόταν στην Αθήνα και στα μεγάλα αστικά κέντρα και όσο δυνάμωνε η αντίσταση, τόσο περιοριζόταν η εξουσία. Τα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων αναφέρονταν στα μέτρα που θα λάβει η κυβέρνηση σε βάρος των αντιστασιακών. Θα επιβληθούν κυρώσεις εις τους υπευθύνους του πολέμου εναντίον της Γερμανίας, έγραφαν οι εφημερίδες. Κατά τη διάρκεια της θητείας Τσολάκογλου, ο Γλέζος με το Σάντα κατεβάζουν τη γερμανική σημαία από την Ακρόπολη. Μετακανακτήσιος καταδικάζει την πράξη του Γλέζου και του Σάντα που κατεβάζουν τη σημαία. Δηλαδή, άμα διαβάζετε το κείμενο, είναι φυσικά επέσχυντο το κείμενο, ας πούμε, πώς το καταδικάζουν κτλ. Ο Τσολάκογλου δεν κατάφερε να κρατήσει εκτός Ελλάδας ούτε τους Βούλγαρους. Η χώρα πέρασε σε τριπλή κατοχή. Μετά την είσοδο του Βουλγαρικού στρατού στην Ανατολική Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη, φοβάται ένα μετέπειτα διαμιλισμό. Δηλαδή μια οριστική διευθέτηση η οποία θα οδηγούσε στον οριστικό διαμιλισμό της Ελλάδας. Την περίοδο της ηγεσίας του, ο λοιμός θέρισε τους Αθηναίους. Αρκετοί βέβαια εντός και εκτός κυβέρνησης βγήκαν κερδισμένοι από τη συνεργασία τους με τους Γερμανούς. Υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι υποφελήθησαν εκείνη την εποχή, υποφελήθησαν από την κυβέρνηση, υποφελήθησαν οικονομικά ή εβοήθησαν σε εγκλήματα ή συμμετέσχουν σε εγκλήματα τα οποία η Γερμανία διεκδικητήτως έκανε. Ο Τσολάκογλου διακρίθηκε μόνο στο κυνήγι των μαυραγωρητών, αλλά και εκεί ουσιαστικά απέτυχε. Το Νοέμβριο του 1941 ο στρατηγός Τσολάκογλου αποφάσισε να αναλάβει και το Υπουργείο Ασφαλείας με σκοπό το διωγμό των μαυραγωρητών. Στο πλαίσιο αυτό η υπηρεσία που συνέστησε συνέλαβε μεγιστάνες της μαύρης αγοράς οι οποίοι είχαν κατορθώσει να αποκρύψουν χίλια κυβότια ή αλοπινάκων. Ο κατοχικός πρωθυπουργός μπαίνει επικεφαλής του αγώνα κατά της μαύρης αγοράς με σκληρές δηλώσεις. Η οργή του λαού θα παίζει ως κεραυνός επί το κεφαλών των, δηλώνει ο Τσολάκογλου. Ο Τσολάκογλου πρόσκαιρα κερδίζει τη συμπάθεια των πολιτών όταν διαβάζουν στις εφημερίδες ότι ο κύριος Πρωθυπουργός ενοργεί ξυλοκοπή ιδιοχείρος 4 ασυνείδητους εκμεταλλευτάς, όπου μια πολυκατοικία είχε μεταβληθεί σε αποθήκη χρυσορυχείων τροφίμων. Ένας από τους πιο στιγνούς μαυραγωρίδες με αδυναμία στο ασθενές φύλλο ήταν ο Γιακύρογλου. Είχε κατάστημα στην οδό Αιώλου και Δύσης, υπάρχει ακόμα αυτό το κατάστημα, που πολλούσε τζάμια, φωτιστικά και λάμπες. Κάτω όμως στο υπόγειο είχε αποθηκευμένες μεγάλες ποσότητες από αλεύρι, όσπρια, λάδι, ζάχαρη, κονσέρβες, τα οποία πουλούσε στη μαύρη αγορά. Το μαθαίνει λοιπόν ο Τσολάκογλου και μαζί με την αστυνομία σπέβδει στο κατάστημα. Ένας αστυνόμος φωνάζει τον Γιακύρογλου έξω από το μαγαζί και εκεί ο Τσολάκογλου μπροστά στον κόσμο το χαστουκίζει. Ταυτόχρονα διατάζει τη σύλληψή του και την κατάσχεση των προϊόντων που μοίρασε στους πεινασμένους για να βελτιώσει το προφίλ της κατοχικής κυβέρνησης. Το κυνήγι των μαυραγωρητών αποδεικνύεται επικοινωνιακό τρίκ, καθώς κανένας ανώτερος κρατικός υπάλληλος δεν διώχθηκε. Αντίθετα, οι έφοδοι προκαλούσαν περισσότερο φεδρότητα παρά θεράπευαν την πείνα των πολιτών. Χαρακτηριστικό είναι το δημοσίευμα. Ο κύριος Πρωθυπουργός εξυλοκόπησε χθες και άλλων ασυνείδητων. Θα επιβληθεί ποινή του θανάτου εις όλους τους ενόχους. Μετά την ανατίναξη της γέφυρας του Όργο Ποτάμου, ο Τσολάκογλου αναζητούσε μια ηρωική έξοδο.
έβαλε κάποιους ανέφικτους οικονομικούς όρους στους κατακτητές και όταν απορρίφθηκαν παρετήθηκε στα τέλη Οκτωβρίου του 1942. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, ο αντικαταστάτης του Τσολάκογλου, ο γερμανόφιλος καθηγητής μευτικής Λογοθετόπουλος. Η σύντομη θητεία του και η εποχή ράλι που ακολούθησε. Τα τάγματα ασφαλείας και οι αδελφοκτόνες συγκρούσεις με τους κομμουνιστές. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε όλους αυτούς που κατά την περίοδο της κατοχής κατηγορήθηκαν για δοσύλλογοι, δηλαδή αξιωματούχοι της ελληνικής κοινωνίας που δέχτηκαν να συνεργαστούν με τον κατακτητή και να δίνουν λόγο σε αυτόν. Η κατοχική κυβέρνηση Λογοθετόπουλου ξεκίνησε τη θητεία της όταν ο στρατηγός Τσολάκογλου παρετήθηκε από τα καθήκοντά του το Δεκέμβριο του 1942. Ο γερμανόφιλος Κωνσταντίνος Λογοθετόπουλος, είναι αυτός ακριβώς εδώ, ήταν γιατρός, καθηγητής γυναικολογίας, διακεκριμένος επιστήμονας, παντρεμένος με Γερμανίδα. Αλλά γρήγορα, μέσα σε 4 μήνες, οι Γερμανοί του έδωσαν εντολή να παραιτηθεί. Τον αντικατέστησαν με τον Ιωάννη Ράλι, ο οποίος συνέδεσε τον εαυτό του με τα περίφημα τάγματα ασφαλείας. Και βεβαίως ο Ιωάννης Ράλι, σε μια άλλη φωτογραφία εποχής, όχι αυτή εδώ, αλλά η επόμενη, επιθεωρεί τα τάγματά του, βεβαίως τους τσολιάδες όπως τους αποκαλούσαν. Εκείνη την εποχή είχαν πάρει μάλιστα το όνομα Γερμανοτσολιάδες. Συμμετείχαν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στον πλευρό των Γερμανών και έτσι είχαν πάρει αυτή την ονομασία. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, στην απόφασή του να γίνει πρωθυπουργός είχε διαφωνήσει και ο γιος του, ο μετέπειτα δημοκρατικά εκλεγμένος πρωθυπουργός Γεώργιος Ράλης. Ο Ιωάννης Ράλης ήταν ο τρίτος κατοχικός πρωθυπουργός. Ορκίστηκε στις 7 Απριλίου του 1943. Αναλαμβάνει στις 7 Απριλίου του 1943 γιατί περιμένουν την ολοκλήρωση της μεταφοράς των Εβραίων της Θεσσαλονίκης στα στρατόπεδα εξόντωσης. Δηλαδή δεν θέλει αυτός να καθυστερήσει λίγο ώστε αφού λυθεί αυτό το πρόβλημα να αναλάβει. Ένας από τους όρους του Ράλι ήταν να αποφασίσει ο ίδιος ποιοι θα είναι οι υπουργοί της κυβέρνησής του. Με τον όρο ότι δεν θα υπάρξει Εβραίος, δεν θα υπάρξει Μασόνος, κάτι τέτοιο, ας πούμε, η μόνη όρη, ας πούμε, που δέχτηκε. Οι Γερμανοί θέλανε να είχαν το δικαίωμα του βέτο. Ο Γιώργος Λεονταρίτης θυμάται πως ο γιος του Ράλι, ο μετέπειτα δημοκρατικά εκλεγμένος πρωθυπουργός, είχε εναντιωθεί με την απόφαση του πατέρα του να αναλάβει την πρωθυπουργία. Μου είχε πει ότι στην αρχή είχε τσακωθεί με τον πατέρα του και του είπε ότι τον κατέκρινε επειδή ανέλαβε πρωθυπουργός. Μάλιστα τσακωθήκανε, ο Γιώργος Ράλης έφυγε από το σπίτι του. Λέει, μάλιστα φέρθηκα πολύ σκληρά στον πατέρα. Μετά λέει, κατάλαβα ότι είχε ένα δίκιο, δηλαδή το σκεπτικό του το τι μπορούσε να κάνει. Ο Ράλης παρακολουθούσε τις εξελίξεις στο Ανατολικό Μέτωπο και την κατάρρευση των Γερμανών στο Στάλιγκραντ. Άρα εκείνο το οποίο ο Ράλης ενδεχομένως όπως και άλλοι παλιοί πολιτικοί διαβλέπουν είναι ότι η Γερμανία οδηγείται σε μια ήττα. Άρα αρχίζει και φαίνεται ξεκάθαρά τους ότι η σημαντικότητα επιδίωξης θα πρέπει να είναι το μεταπολεμικό πολιτικό τοπίο στην απελευθερωμένη Ελλάδα. Στην πραγματικότητα ο Ράλης έγινε πρωθυπουργός για να ανακοπεί η άνοδος του κομμουνισμού. Το σκεπτικό του Ράλη ήταν ότι να υπάρχουν τμήματα συντεταγμένα όταν θα ερχόταν η απελευθέρωση, διότι ο Ελλάς θα καταλάμβανε την Αθήνα. Τους ενδιαφέρε πιο πολύ να μην κερδίσουν οι κομμουνιστές παρά να νικηθεί ο Χίτλερ. Ο Γιάννης Ράλης, ο οποίος ήταν ένας αξιόλογος Έλληνας πολιτικός και ο οποίος δεν πήγε βεβαίως για να ωφεληθεί, πήγε από στραβή αντίληψη ότι υπηρετεί την Ελλάδα και να γίνει πρωθυπουργός. Τα δημοσιεύματα των λογοκριμένων εφημερίδων της εποχής αναφέρουν πως το ΕΑΜ
δεν είναι οργάνωσης, αλλά όργανων στα χέρια του κομμουνισμού που θέλει με αυτό να κερδίσει τη δικτατορία του προλεταριάτου. Ο νέος κατοχικός πρωθυπουργός στο πρώτο του διάγγελμα υποστηρίζει ότι οι Έλληνες πρέπει να βοηθήσουν τον άξονα που πολεμά τον κομμουνισμό. Πρέπει καλώς πάντες να κατανοήσουμε ότι διεξάγων ο άξον σκληρών αγώνα κατά του επαπειλούντος των πολιτισμών φοβερού κομμουνιστικού κινδύνου δικαιούται να έχει τουλάχιστον την αξίωση, όπως μη δημιουργεί σε αυτόν ο ελληνικός λαός περιπλοκάς και όπως μη παρεμβάλλει εμπόδια εις τον βαρύτατον τούτον έργο του. Το βασικότερο έργο της κυβέρνησης Ράλη ήταν ότι δημιούργησε τα τάγματα ασφαλείας. Η ιδέα ήταν του πρώην δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου, που ήταν πολέμιος του κομμουνισμού και του βασιλιά. Ο Πάγκαλος σκέπτεται να ιδρυθούν μονάδες που να επαντρωθούν από σημαντικούς τακτικούς στρατού και από στρατολογία, οι οποίοι θα δικούνται από δημοκρατικούς αξιωματικούς, αντικομμουνιστές, ούτως ώστε με την απελευθέρωση της Ελλάδος να υπάρχει ένα σώμα στρατιωτικό που θα χτυπάει τον κομμουνισμό από μια μεριά, αλλά από μια μεριά θα εξασφαλίσει να μην γυρίσει ο Γεώργιος. Η κυβέρνηση Ράλη διατείνεται ότι έχω συνεννοηθεί με τους φιλικούς αρχηγούς και με τους Εγγλέζους για να το κάνουν αυτό. Στην αρχή η επάνδρωση δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Ασκεί πιέσεις στους απρόθυμους αξιωματικούς να αναλάβουν διοικήσεις και να γίνουν αξιωματικοί των ταγμάτων ασφαλείας, με την απειλή ότι θα τους κόψει τις συντάξεις και τα διάφορα βοηθήματα που παίρνουν οι αξιωματικοί τότε, για ουσιαστικά το σώμα των αξιωματικών αδρανούσε. Με τη δημιουργία των ταγμάτων ασφαλείας έχουμε ένα άτυπο αλλά καθημερινό εμφύλιο πόλεμο. Τα τάγματα που έμειναν εδώ στην Αθήνα χρησιμοποίησαν τους Γερμανούς και σε μερικές φορές πολέμησαν μαζί με Γερμανούς κατά ομάδων ανταρτικών, κυρίως κομμουνιστών. Έχω φωτογραφία του Γιάννη του Ράλη με συνεργασία μαζί με Γερμανούς στρατηγούς να επιθεωρούν στρατεύματα που έχουν κάνει τα τάγματα ασφαλείας τότε μαζί και οι Έλληνες να δίνουν αναφορά στους Γερμανούς κτλ. Δεν μπορούσε να υπάρχει χειρότερο. Τα τάγματα σε ορισμένες περιπτώσεις πολέμησαν μαζί με τους Γερμανούς. Γι' αυτό και υποτιμητικά ονόμαζαν τους ταγματασφαλίτες Γερμανοτσολιάδες. Διοικητής τάγματος ασφαλείας στη Νιέβεια ήταν ένας ταγματάρχης Γερακίνης. Σε μάχη που δώσανε αυτοί πολεμάγανε τον Ελλάς σε συνεργασία με τον Γερμανών. Έμεινε ιστορικό το ανακοινωθόν που έβγαλε ο Γερακίνης. Εκ των ημετέρων απώλειες εις Γερμανός. Και μετά έγινε και στρατηγός αυτός και έγινε και υφυπουργός. Η αγριότητα των ταγμάτων ασφαλείας φαίνεται σε ανακοίνωση του ανωτάτου αρχηγού. Ως αντίπεινα δια την δολοφονία δύο Γερμανών αξιωματικών διαπραχθήσαν την 25η Απριλίου του 1944 ανάνδρος εξ ενέδρας διέταξα των τουφεκισμών 110 κομμουνιστών επί τόπου και την ριζική καταστροφή του χωριού Κυριάκη. Υπογράφει ο ανώτατος αρχηγός των ταγμάτων ασφαλείας και της αστυνομίας Ελλάδος. Ευθύνονται για πάρα πολλές από τις σφαγές και τις πυροβολήσεις χωριών που γίνονται τότε. Σε άλλη περίπτωση, ο Ιωάννης Ράλης, σε ραδιοφωνικό του διάγγελμα, μετά τον βομβαρδισμό του Πειραιά, παρότρινε όσους Έλληνες δεν εμπιστεύονταν τα τάγματα λόγω αφαιρεσιών που είχαν διαπράξει, να περιβάλλουν με στοργήν τους άνδρας των σωμάτων ασφαλείας, τους προτάσσοντας σήμερον γενναίως τα στήθη των, δια να εξασφαλίσουν την ζωήν, την τιμήν, την περιουσία των πολιτών. Στον τύπο της εποχής κυκλοφορούν και λίστες δολοφονημένων αστυνομικών υπαλλήλων εκτελεσθέντων από τους αντάρτες. Ένας καλλιτιώτης, τώρα φίλος μας, είχε καταταχθεί στους Τσολιάδες.
τον ειδοποιήσαμε ότι αν εμφανιστεί στην Καλυθέα θα τον ξεβρακώσουμε έξω από το Ετουάλ. Η Ελλάδα ακόμη δεν έχει απελευθερωθεί, αλλά ήδη ο εμφύλιος έχει αρχίσει, καθώς και ταγματασφαλίτες εκτελούνται από κομμουνιστές. Τον πρώτο εμφύλιο τον είχαμε στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Απλώς μόνο στην Κρήτη δεν είχαμε εμφύλιο. Γι' αυτό σας λέω, τα τάγματα ασφαλείας είναι καταδικαστέα, χωρίς καμία αμφιβολία. Αλλά υπήρχαν και περιπτώσεις που άνθρωποι στην απελπισία τους πήγαν εκεί. Τότε για πρώτη φορά η κυβέρνηση Ράλι βγάζει στη δημοσιότητα και το ποινικό μητρό του Αθανάσιου Κλάρα, γνωστού ως Άρη Βελουκιώτη, για να αποδείξει ότι ο αρχικαπετάνιος του Ελλάς δεν ήταν καθαρό πρόσωπο. Ο τίτλος είναι «Δελτίον εγκληματικότητας» και παρουσιάζει τον Βελουκιώτη ως κοινό εγκληματία. Το τέλος της Πρωθυπουργίας Ράλι έρχεται με την απελευθέρωση. Ο κατοχικός πρωθυπουργός έμεινε για να δικαστεί με τους άλλους δύο δοσύλλογους πρωθυπουργούς, τον Τσολάκογλου και τον Λογοθετόπουλο. Στην επόμενη εκπομπή, κυρίες και κύριοι, γιατί εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, θα δούμε τι απέγιναν οι πρωταγωνιστές των κατοχικών κυβερνήσεων. Στις αρχές του 1945, όλοι οι δοσύλλογοι πρωθυπουργοί και υπουργοί λογοδότησαν στην ελληνική δικαιοσύνη. Θα δούμε το κλίμα της δίκης, τις καταδικαστικές αποφάσεις, αλλά κυρίως γιατί δεν εκτελέστηκαν οι ποινές. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν φωνές που μιλούν για άδικες αποφάσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η περίπτωση της Κρήτης, όπου τα αντίστοιχα δικαστήρια αμφισβητήθηκαν και σε μια περίπτωση υπήρξε ομαδική εκτέλεση δοσυλλόγων από μενόμενο πλήθος, που θεώρησε επίηγη την απόφαση. Οι σχέσεις Γερμανών και Ελλήνων στην κατοχή αποτέλεσαν πεδίο σκληρής πολιτικής αντιπαράθεσης στα μεταπολεμικά χρόνια. Τότε που οι πολιτικοί έφτασαν να κατηγορούν τους αντιπάλους τους για προδότες και συνεργάτες των κατακτητών. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας. Ποιος περνάει έξω στον δρόμο με ένα σύννεφο στον νόμο? Πάει Γιώργης που γυρίζει τραυματίας, το 40 απ' τα βουνά της Αλβανίας. Ποιος κρατάει εκεί στα αστέρια την Πανσελίνο στα χέρια? Αι Γιώργης να μου φέγγει